Στην κατηγορία μονοπάτι της φύσης, σημείο της φύσης, το βραβείο κερδίζει το μονοπάτι Καλλιδόνια. Και παρακαλούμε τον Διευθυντή του Τμήματος Δασών, τον κύριο Χαράλαμπο Αλεξάνδρου, να έρθει για να παραλάβει το βραβείο. Γεια σας, συγχαρητήρια. Κυρία Ζαχαράκη, αν δεν έχετε πάει Καλλιδόνια, πρέπει οπωσδήποτε να πάτε. Το καλύτερο, κύριε Αλεξάνδρου. Κύριε Αλεξάνδρου, είστε και σε μια υπηρεσία η οποία έχει πάρα πολλή δουλειά, πάρα πολλές προκλήσεις. Τι σημαίνει ένα τέτοιο βραβείο? Μας δίνει αυτό το βραβείο, αυτή τη τιμητική διάκριση, μας δίνει πρώτα απ' όλα χαρά, μας δίνει ευχαρίστηση, μας δημιουργεί όμως και ευθύνη. Θέλουμε να διατηρήσουμε το επίπεδο αυτών των υπηρεσιών μας και όχι απλώς να το διατηρήσουμε, να το βελτιώσουμε. Θέλουμε να διαχειριστούμε τα δάση μας για τη φύση. Να διαχειριστούμε τα δάση μας για τον κόσμο. Να διαχειριστούμε τα δάση μας για να ικανοποιήσουμε τις απαιτήσεις της σημερινής κοινωνίας αλλά και των μελλοντικών γενεών. Αφού γραζόμαστε την κοινωνία, γι' αυτό έχουμε προσφέρει αυτές τις υπηρεσίες της αναψυχής, της δασικής αναψυχής, με τα μονοπάτια μελέτης της φύσης, τα έχει ανάγκη ο κόσμος λόγω των σημερινών ρυθμών του τρόπου ζωής των κατοίκων της πόλης. Ο κόσμος θέλει να ξεφύγει στη φύση, να απολαύσει τη φύση, και αυτό εμείς διαχειριζόμαστε τα δάση μας για να τα χαίρεται και να τα απολαμβάνει ο κόσμος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε.